τελειώνουν τα θέματα. Τι θα γίνει? Ναι, ευτυχώς μας έχουν αποδείξει ότι δεν τελειώνουν. Δηλαδή και εγώ το σκεφτόμουν. Γιατί έχετε γίνει μια πολύ, πολύ αγαπημένη παρέα για τους τηλεθεατές, μικρούς και μεγάλους. Η σειρά αυτή δεν έχει ηλικία. Ναι. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Εξάλλου δεν έχει και μέσα και κάτι κακό ή πρόστιχο ή δεν ξέρω και εγώ τι. Και έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο. Αλλά πραγματικά επειδή παίζει και 3 φορές την εβδομάδα, πολλές φορές αναρωτιέμαι. Πω, λέω, τι άγχος θα τραβάνε και αυτοί με τις ιδέες, τι άλλο να συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα. Σου λέω και εγώ να σου μιλήσω. Από πέρυσι κιόλας το σκεφτόμουν ότι μα τόσα επεισόδια στο πλατό, δηλαδή επειδή είναι και περιορισμένοι χώροι, λες εντάξει, θα εξαντληθεί το θέμα. Αλλά κάνουν πολύ καλή δουλειά οι σεναριογράφοι μας. Οπότε, δηλαδή, κάθε φορά περιμένουμε το επόμενο επεισόδιο να δούμε κι εμείς τι θα γίνει, γιατί είναι αυτοτελή. Οπότε, κάθε επεισόδιο είναι μια ιστορία και θέλουμε να δούμε τι θα είναι το επόμενο. Στο χθεσινό είναι που σας φέρανε ένα μωρό να το κρατήσετε. Ναι. Που στην αρχή δεν το ήθελε να το βλέπει και μετά κάπως. Ναι. Κάτι του έκανε. Εντάξει, έτυχε να μας φέρουν ένα μωρό που ήταν αγγελούδι. Δηλαδή δεν έβγαζε κιχ και έπρεπε να γελάει. Λέμε 9 μηνών είναι το μωρό. Κάποια στιγμή έπρεπε να κλαίει. Και λέμε κάποια στιγμή θα κλάψει. Δεν μπορεί, θα το έχουμε στο πλάνο. Ποτέ. Μας κοιτούσε, γελούσε, ήρεμο. Κοίτα να δεις που το βρήκατε. Πώς ένιωσες? Με το μωρό. Επειδή